Ναι, το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι τράπεζες οι δικές μας, οι εγχώριες τράπεζες, καθώς κιόλας τις φορτώνουν, μάλλον τις διωγγώνουν ακόμη περισσότερο, με την έννοια ότι παίρνουν χαρακτηριστικά μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής οργάνωσης, τελικά θα καταλήξουν δύο τραπεζικοί όμιλοι, δύο τρεις, να ελέγχουν απόλυτα το τραπεζικό σύστημα, για να παίζουν, μπορούν να παίξουν τα παιχνίδια τους μετά. Αυτό επιδεινώνει την κατάστασή τους. Αυτό που λέγεται συνήθως, που λένε οι οικονομολόγοι, κεφαλαϊκή επάρκεια. Έτσι αλλιώς είναι άθλια η κατάστασή τους. Τα λεφτά τα έχουν φάει ήδη. Δηλαδή τα 50 δισεκατομμύρια που τους δίνουν ανακεφαλαιοποίηση ήδη έχουν βγει στο εξωτερικό, τοποθετημένα σε τοποθετήσεις του εξωτερικού, σε ομόλογα γραμμάτια, χρεόγραφα δηλαδή στο εξωτερικό. Και ήδη σε χρεόγραφα. Πρώτον, για να έχουν υψηλή απόδοση. Δεύτερον, και για να είναι σε τοποθετήσεις ασφαλείας, γιατί αυτού του τύπου τις επενδύσεις η Ευρωζώνη δεν θα σκεφτεί ποτέ να τις κουρέψει. Mm-hmm. Ο κακομοίρης ο καταθέτης θα τα χάσει τα λεφτά του, αλλά εκεί δεν πρόκειται να κουρέψει τίποτα οποιοδήποτε, ούτε να βάλει φορολογία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μια επιδείνωση κατάστασης. Από την άλλη μεριά έχουμε την επιδείνωση κατάστασης τη δημοσιονομική. Δεν έχει λεφτά το κράτος. Έχει πέσει έξω. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, φοροδοτική ικανότητα στον πληθυσμό. Οπότε αναγκαστικά θα προβούν σε τέτοια μέτρα. Και αυτό θα πάρει τα χαρακτήρα είτε απευθείας φορολογία, είτε θα δέσμευση των καταθέσεων και περιορισμού της ανάληψης μετρητού, είτε κάποια άλλη μορφή που οι εφάνταστοι εγκέφαλοι του επιτελείου της Ευρωζώνης θα σκεφτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς δηλαδή. Και λέω δυστυχώς, διότι αν δεν πάρουμε μέτρα, εάν πολύ γρήγορα δεν ξεσηκωθούμε για από αυτή την κατάσταση, δυστυχώς θα μας βρουν και άλλα πολύ χειρότερα δεινά από τις καταθέσεις που θα γαθούν, που έτσι αλλιώς μόνο το 20% του πληθυσμού έχει διατηρήσει ακόμη κάποιες καταθέσεις στην τράπεζα. Το ζήτημα είναι ότι τα στοιχεία που βγήκαν και μου βγαίνουν συνέχεια, καθώς το πρώτο τρίμηνο έχει τελειώσει, είναι πρώτον ότι έχουμε τρομακτική επιδείνωση του χρέους. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι η επίσημη αποτίμηση του χρέους στα 305 δισεκατομμύρια που έκανε η κυβέρνηση είναι ψεύτικη. Επιβεβαιώνεται τελικά από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, που στην πραγματικότητα τα συλλέγει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα Νιτάφ, που εξέδωσαν για το καθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, εξετάζεται 430 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι το δημόσιο χρέος πέρυσι πρέπει να κλείσει τουλάχιστον στα 340 δισεκατομμύρια. Αυτό το βγάζει γύρω στο 176% του ΑΕΠ. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι έγινε, το πέρυσι, το 2011, πριν δηλαδή τα PSI, τις επαναγορές κτλ, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν γύρω στα 368 δισεκατομμύρια. Και τώρα κατέληξε να είναι 340 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον, δηλαδή μόλις μείον 28 δισεκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι έκαναν PSI και χρεοκόπησαν όλα τα ταμεία, κλέψαν τις αποταμιεύσεις των μικρομολογιούχων, και φυσικά λέει λάτσαν και ολιστικά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα αποθεματικά τους, δηλαδή διαμέσου της Τράπεζας Ελλάδος. Μετά κάνουν μια δεύτερη επιχείρηση τον Νοέμβρη με την επαναγορά δημοσίου χρέους, και παρά την επαναγορά το χρέος παραμένει ως σωστό του ΑΕΠ στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2011. Η επαναγορά αυτή ακόμη δεν την έχουμε πληρώσει. Είναι, να το πούμε έτσι, έχουν εκδοθεί, την έχει πληρώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εμείς δεν την έχουμε πληρώσει. Τώρα αναμένουμε να την πληρώσουμε. Τέλη Απρίλη, αρχές Μαΐου. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Πού ακριβώς θα βρούμε τα 11,7 δισεκατομμύρια που χρωστάμε. Χώρια τα υπόλοιπα που τρέχουν. Χώρια το γεγονός ότι διαμορφώνεται ένα έλλειμμα του κράτους περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια. 2,2-2,5 δισεκατομμύρια. Που προέρχεται από την αδυναμία φορολογικής ικανότητας του πληθυσμού. Όλα αυτά σηματοδοτούν ότι η χώρα καταραίει ολοκληρωτικά, διαλύεται. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά, έχουμε την κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα που λέει, αποκαλείται κυβέρνηση, να επιτρέπει στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει ακόμη στη χώρα να κατεβάζουν από 1η Απριλίου, να κατεβάζουν με ατομικές συμβάσεις, επιχειρησιακές συμβάσεις, τους μισθούς στα 300 ευρώ. Πάνω από 10 εταιρείες το κάνανε τώρα αυτό το πράγμα.
πολυεθνικές. Είναι αυτές οι πολυεθνικές που πήγανε στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Χατζηδάκη στις αρχές του χρόνου και τον υποσχέθηκαν όχι για να του πούν τα καλά, αλλά για να το προσθέσουν την υπόσχεση ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή να ρίξουν στα 300 ευρώ το μισθό. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες επιδεινώνεται η κατάσταση του μέσου νοικοκυριού, όχι μόνο από την άψη εξαθλίωσης ή, πώς να το πούμε, προοπτικής, άμεσης προοπτικής από τις δουλειάς, αλλά και από την άποψη της διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους. Μια νέα μορφή χρέους αρχίζει να ταλανίζει όλα τα νοικοκυριά, σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. Το χρέος προς την εφορία. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται περίπου το μέσο νοικοκυριό χρωστάει περίπου 3-200 κατά μέσον όρο προς την εφορία. Αυτός μέχρι το καλοκαίρι θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Από αυτό δεν μπορεί να γλιτώσεις. Και όσο συσσωρεύεται μεγαλύτερο χρέος, τόσο περισσότερο τα ακίνητα των ιδιωτών ή η ακίνητη περιουσία του Έλληνα πολίτη μπαίνει στον τορβά. Άλλωστε γι' αυτό μπαίνει η όλη η ιστορία με αυτόν τον τρόπο, με το να επιβάλλεται καινούργια φορολογία. Από την άλλη μεριά, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμφωνίες έχουν γίνει για τη γεωστατική θέση της χώρας, η οποία έχει ανοίξει ένα τεράστιο ζήτημα πλέον μετά την καταστροφή της Κύπρου. Τι ακριβώς έχει να γίνει και πώς, ας πούμε, θα γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε πολύ περίεργες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με αυτά, με όλα αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα συγκλίνουν στο εξής συμπέρασμα. Ότι εάν γρήγορα, πολύ γρήγορα, μέσα στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο, δεν βρούμε τρόπο να σηκώσουμε κεφάλι και ανάστημα, ώστε να ξεμπερδέψουμε με αυτή τη ληστοσημωρία που κυβερνάει και να διαλύσουμε αυτό το κοινοβούλιο του ζόφους, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε αυτό το δράμα της ιστορίας. Και δεν είναι το θέμα μόνο για τη χώρα μόνο, πώς να το πούμε, αλλά και για τη συντηρητική ιστορία του ελληνικού λαού. Δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι. Και το αυτό που παρατηρώ με μεγάλη τρόμο, με μεγάλο τρόμο να το πούμε έτσι, είναι το γεγονός ότι έχει μια συμπαιγνία, πολιτική συμπαιγνία, συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης, που στην πραγματικότητα θέλει να εξωθήσει τον κόσμο στον κανάπε, να μην κουνιέται παρά μόνο εάν του το λένε οι ίδιοι και με τους όρους και μέσα στα πλαίσια που θα πρέπει να κινηθεί όταν του το πούνε οι ίδιοι, μόνο και μόνο για να περιμένει τις όποιες εκλογές όποτε γίνει για να ψηφίσει αυτόν που θα το υποδείξουν αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Εάν γίνει αυτή τη φορά, δεν θα υπάρξει δυνατότητα μετά να ξανασηκωθεί από το γονάτισμα που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι και η μεγάλη μου αγωνία. Θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να πάει να πιάσει ακόμα και πιο πάτο η όλη ιστορία, Δημήτρη? Από την άποψη συνείδησης του κόσμου? Όχι, από την άποψη της εξαθλίωσης. Εξαθλίωσης, δεν είμαστε ακόμη ούτε στη μέση. Δεν είμαστε ακόμη ούτε στη μέση. Η κατάσταση θα πάει πάρα πολύ χειρότερα από ό,τι έχουμε σήμερα. Θα συντριβούν όλες οι δομές που υπάρχουν στη χώρα ακόμη και που συντηρούν ένα κομμάτι του κόσμου, του ελληνικού λαού, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με τις πολιτικές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και συνολικότερα από αυτό που λέγεται πλανητική οικονομία, γιατί έχουμε μπει στη σφαίρα της λεγόμενης πλανητικής οικονομίας, φύγαμε από την παγκοσμιοποίηση και μπήκαμε στην πλανητική οικονομία που περιγράφεται αδρά από όλους τους πολιτικούς. Ο κ. Σιμών Πέρες μίλησε, αν θυμάμαι καλά, στις 17 Μαρτίου. Μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ανέπτυξε αυτή την προβληματική της παγκόσμιας διακυβέρνησης διαμέσου, μάλλον υιοθετώντας το μοντέλο του Ισραήλ. Ζήτησε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί σε κάτι ανάλογο με το Ισραήλ. Λοιπόν, στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό έγινε και μετά, χθες διάβαζα την ομιλία του κύριου Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, που είναι ο πρόεδρος της Ιταλίας, όπου έλεγε ότι πάνω από την ειρήνευση και τη σύμπνοια που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μπαίνει κανένα άλλο συμφέρον, που σημαίνει δηλαδή, και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η Ιταλία εξελίσσεται ένα φοβερό μεταμοντέρνο πραξικόπημα, όπου
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβάλλει μια επιτροπή σοφών που θα διαμορφώσει την πολιτική που θα εφαρμοστεί, αποκλείοντας το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας και το τρίτο σε ψήφους συνδυασμό των εκλογών, το κόμμα του Βεβαγγελίλο, διότι το θεωρεί ως αντίθετος στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση, ναι, μπορούμε να πάμε πολύ πιο χαμηλά και θα φτάσουμε στο σημείο, ακόμη και, οι στοιχειώδες ελευθερίες που έχουμε σήμερα, στοιχειώδες δηλαδή, το ότι ακόμη δεν σου χτυπάνε το βράδυ την πόρτα, να το αντιμετωπίσουμε, για να το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα, εάν δεν πάρουμε μέτρα τώρα, εάν δεν ξεμπερδέψουμε την ιστοσημωρία. Θα το ζήσουμε και αυτό. Αυτό που ζουν δηλαδή προς το παρόν μόνο στις σκουριές ή που αν θέλεις μεμονωμένα ζουν αγωνιστές ή άνθρωποι που τέλος πάντων απλά διαμαρτυρήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, θα το ζήσει όλη η χώρα στον βαθμό που τους επιτρέψουν να το κάνουν. Και το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιος είναι ο πιο μεγάλος συμμαχός τους? Ο πιο μεγάλος συμμαχός τους είναι κοινοβουλευτικός κρετινισμός. Και επειδή το χρησιμοποιώ εγώ τον όρο και μάλλον έχει πολιτογραφηθεί έτσι τελευταία τώρα, και ορισμένοι αγράμματοι τον παίρνουν ως βρισιά, δεν είναι βρισιά, είναι πολιτικός όρος του 19ου αιώνα που σηματοδοτούσε την απαξίωση της πολιτικής εκτός κοινοβουλίου. Λοιπόν, το κοινοβούλιο δεν είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτισμός δεν απηχεί τη δημοκρατία, αλλά τη δυνατότητα να μπορέσει να υπάρχει εκλεγόμενη μοναρχία, όπως έλεγε ο Άνταμς, δεύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τον Ουάσιγκτον. Όσο εμείς επιμένουμε ότι με αυτά τα κόμματα που μας έχουν φορέσει και κρατικά επιδοτούν στο κοινοβούλιο μπορούν να κάνουμε πολιτική διαχείριση της κρίσης, όσο ο κόσμος δηλαδή δεν απεγκλωβίζεται από αυτά και δεν απεγκλωβίζεται από τις λεγόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δηλαδή να περιμένει πότε θα του δώσουν το δικαίωμα να ψηφίσει και αυτό που θα του δώσουν το δικαίωμα να ψηφίσει, έχουμε χάσει τα πάντα και θα κλάψουμε κόσμο. Πολύ περισσότερο από αυτόν τον κόσμο που κλάμε μέχρι τώρα. Θεωρείς ότι υπάρχει εναλλακτική? Έτσι ακριβώς όπως το πολιτικό σύστημα έχει δημιουργήσει, μάλλον έχει θεσπίσει τα λεγόμενα αμορτισέρ του, είτε δεξιά είτε αριστερά. Σε αυτό υπάρχει βεβαίως. Τι είναι εκείνο που έτρεμε σε όλη τη μεταπολίτευση το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα έτρεμε έτρεμε το εξής, το να μην εμφανιστεί ένα είδος νέου ΕΑΜ. Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθούμε? Εννοώ να μην ενωθεί ο κόσμος πέρα και πάνω από τις όποιες διαχωριστές γραμμές του είχαν επιβάλει. Για να μπορέσει να υπάρχει μια κυβερνώσα δεξιά, πρέπει να υπάρχει μια νομοταγής αριστερά. Και αυτό όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, τα υπάρχοντα. Για να μπορέσει να υφίσταται ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο κύριος Λαφαζάνης. Για να μπορέσει στο κουβέ, ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τόσο λέμε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει παντού. Για να υπάρχει μια δεξιά, οφείλει να υπάρχει μια αριστερά. Και έτσι να διχάζεται ο κόσμος και να μπορούν να το χειραγωγούν πιο εύκολα τα συστήματα μαζικής ενημέρωσης ή τα συστήματα διαμόρφωσης γνώμης, όπως λέγονται. Μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό. Καταρχήν, ποιος Έλληνας σήμερα υπάρχει, με εξαίρεση εγώ έχω υπολογίσει περίπου ένα 30% του πληθυσμού, το οποίο είναι ντουβάρι. Και να μιλάς, δηλαδή, είναι ο κατημάς που λέμε. Και να το μιλάς, ας πούμε, δεν γίνεται, να μιλάς σε ντουβάρι. Ποιο είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του κομματιού, το 30%? Είναι ο απόλυτος συνδυασμός του ηλίθιου με το κομματόσκυλο. Σε αυτόν να το βάλουμε στην άκρη. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο 70% του κόσμου, το οποίο έχει συνειδητοποιήσει και την κρισιμότητα της κατάστασης, πρώτα και κύρια μέσα από την συνειδητοποίηση της κρισιμότητας της κατάστασης που περνάει ο ίδιος, η οικογένειά του, ο κόσμος του, ο κόσμος ευρύτερα, αυτός που γνωρίζει, και έτσι καταλαβαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί την κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον γνωστό τρόπο δεξιά-αριστερά. Πρέπει να ενωθεί ο λαός, πρέπει να ενωθεί ο κόσμος. Και πρέπει να ενωθεί σε πολύ συγκεκριμένα προτάγματα, σε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Για παράδειγμα, τι χρειαζόμαστε για να μπορεί να πάει ο τόπος μπροστά? Χρειαζόμαστε πρώτα και κυρία να απελευθερωθεί η δημιουργική ικανότητα του Έλληνα.
για να απελευθερωθεί αυτή η δημιουργική ικανότητα. Η δυνατότητα δηλαδή να δουλεύει και να προσπορίζεται από τη δουλειά του χωρίς να τον καβαλάει οποιοδήποτε ή να τον ληστεύει ή να είναι, πώς να το πούμε, γιουσουφάκι της οποιασδήποτε εξουσίας. Θα πρέπει πρώτα η κυρία να έχει δημοκρατία. Πώς κατακτάς τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο? Σερνόμενος στα εκλογικά προγράμματα και επιτελεία ή στα μαντριά που σου έχουν βάλει? Όχι. Διεκδικώντας τη δημοκρατία εξ αρχής. Λέγοντας ότι εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που θέλω είναι να διαλυθεί το υπάρχον σύστημα για να μπορέσω να θεμελιώσω αυτό που λέγεται δημοκρατία. Με ένα νέο σύνταγμα. Αυτό το πρώτο βασικό ζήτημα. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να βγω στους δρόμους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνω, διαφορετικά δεν γίνεται. Και πρέπει να το κάνω με ένα δύο τρόπο που θα πρέπει να έχει οργάνωση και συνδεδεμένα, ώστε κανένας πρετοριανός ή μισθοφόρος να μην βρεθεί απέναντί μου, ώστε να κοστίσει αυτό το πράγμα παραπάνω από αυτό που πρέπει να κοστίσει. Δηλαδή, βίαιη θα είναι ανατροπή, τουλάχιστον να μην πάμε σε μετοκύλισμα. Και αυτό για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται η ενότητα του κόσμου τα κάτω. Απ' τα κάτω, εμείς μεταξύ μας. Και μάλιστα και με εκείνες τις δυνάμεις του λαού, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι δεταλμένες να τον προστατεύουν. Όπως είναι η ένστολη. Μαζί, όλοι μαζί θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Θεωρείς, Δημήτρη, ότι το ΕΠΑΜ βρίσκεται στην θέση για να παίξει αυτόν τον ρόλο? Ναι, είναι η πρώτη φορά που εγώ πιστεύω ότι μπορεί το ΕΠΑΜ και από την άποψη συγκρότησης και από την άποψη δυνατότητας και δικτύωση, αν θέλεις, μέσα στην κοινωνία, να παίξει αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος? Του συνεκτικού ιστού. Τις δυνατότητες, λοιπόν. Αυτό που πρέπει να θυμάται όλος ο κόσμος είναι ότι αυτή τη στιγμή βαδίζουμε ολοταχώς σε μια κατάσταση κορύφωσης. Δηλαδή, αναγκαστικά ο κόσμος θα πρέπει να αναμετρηθεί με το παρόν και το μέλλον του. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Τα μέτρα που θα πάρθουν, οι εξελίξεις που θα έχουμε θα είναι δραματικότατες. Άρα, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ζήτημα αυτό με τη δική μας οργανωμένη αντιπαράθεση. Και οργανωμένη αντιπαράθεση σημαίνει τι? Την κατάλληλη στιγμή. Πρώτα και κύρια να βρεθούμε μεταξύ μας. Το στοιχειώδες. Δεν χρειάζεται πολλά. Να βρεθούμε μεταξύ μας. Να είμαστε σε επαγρύπνηση. Και όσοι από αυτούς που λένε, γιατί ακούω και πολλούς, ας πούμε, οι οποίοι είναι ανυπόμονοι και δεν τους κακοχαρακτηρίζω με την έννοια πια ότι και εγώ θα ήθελα να είχαμε τελειώσει με αυτή την ιστορία πολύ νωρίτερα. Εγώ απλά θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Όλοι αυτοί που λένε δεν αντέχω άλλο, δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Πόσο έτοιμοι είναι όταν θα δοθεί το σύνθημα να τα παρατήσουν όλα και μαζί με τους φίλους τους, παρέες τους, το περιβάλλον τους, να βρεθούν εκεί που θα βρεθούν και οι υπόλοιποι για την τελική αναμέτρηση? Και η τελική αναμέτρηση δεν εννοώ κανένα τρομακτικό πράγμα, εννοώ θα βρεθούμε εκεί πέρα που χρειάζεται να βρεθούμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία και να τελειώνουμε την ισοσημωρία. Μια και έξω. Και μάλιστα με τέτοιους όρους που να εξασφαλίζουν το ομαλό πέρασμα της εξουσίας στον λαό. Και αυτό μπορεί να γίνει. Για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά υπήρχε δυνατότητα να γίνει όταν οι τεράστιες μάζες αυθόρμητα κατέβαιναν στις πλατείες. Τώρα ανοίγει ένα δεύτερο ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας. Πιο μικρό από το πρώτο. Στο πρώτο γινόταν ο κόσμος ήταν διαθέσιμος, αλλά οργανωμένες δυνάμεις για να τον οδηγήσουν μπροστά ή να τον οδηγήσουν, τέλος πάντων, να τον βοηθήσουν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, δεν υπήρχαν. Το ΕΠΑΜ μόλις είχε δημιουργηθεί και ακολουθούσε όλες τις γνωστές παιδικές ασθένειες των μαζικών οργανώσεων που βγαίνουν και αρχίζουν και στείνονται από το μηδέν. Mm-hmm. Από την άλλη είχε εν μπλοκ μπετόν αρμέ το σύνολο της λεγόμενης αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης που τον πούλησε μια παρά μόνο και μόνο μπιρ παρά μόνο και μόνο για μερικές θέσεις στο κοινοβούλιο. Το είδαμε να εξελίσσεται αυτό το πράγμα, αλλά αυτή τη φορά είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρώτον, ο κόσμος είναι πλέον, δεν έχει πλέον τις αυταπάτες που είχε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Υπάρχει τουλάχιστον μιλώντας για το ΕΠΑΜ, το ΕΠΑΜ πλέον έχει την οργάνωση εκείνη και τη δικτύωση της κοινωνικής επιρροής εκείνη που χρειάζεται για να προωθηθούν, να παίξουν αυτόν τον καταλυτικό ρόλο που από την ίδρυσή του επικαλείται. Και το τελευταίο, το ολόκληρο το κομματικό σύστημα, είτε στη δεξιά είτε στα αριστερά, αποσαθρώνεται.
διαλύεται. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Απλά το έχει συχτηρήσει ο ίδιος ο κόσμος. Και δεν μιλάω για τους συνήθους και τα κομματόσκυλα, μιλάω για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που τέλος πάντων ακόμη έχει πέντε δράμια μυαλό και καταλαβαίνει τι της συμβαίνει. Αυτό υπάρχει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε πει ότι και μπροστά, στα πλαίσια, και μπροστά στο δεύτερο συνέδριο του ΕΠΑΜ που θα γίνει 31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου, θα γίνει μια τεράστια εξόρμηση του ίδιου του ΕΠΑΜ προς το λαό, ώστε να μπορούμε να το εξηγήσουμε στην πράξη, με συγκεκριμένους τρόπους και μεθόδους, πώς μπορεί να οργανωθεί, πώς μπορεί μέσα σε αυτή την άνοιξη να ξεπερδέψουμε με την ιστοσημωρία και να στρέψει το τιμόνι σε διαφορετική κατεύθυνση. Τα μηνύματα που λαμβάνεις από τις τοπικές οργανώσεις του ΕΠΑΜ, Δημήτρη, ποια είναι? Κοίταξε να σου πω, αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ από την άποψη της κοινωνικής επιρροής. Δηλαδή, φαντάζομαι και εσύ θα το έχεις διαπιστώσει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που όχι μόνο απλά ενστερνίζεται τα προτάγματά του, αλλά επενδύει στο ΕΠΑΜ την τελευταία του ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι πραγματική, δεν είναι φρούδα όπως την είδαμε στις προηγούμενες εκλογές. Αρχίζει να κατανοεί τη διαδικασία δηλαδή, τη διαδικασία με την οποία μπορεί να ο κόσμος ή με τη διαδικασία μέσα από την οποία, το πολιτικό σχέδιο δηλαδή, μέσα από το οποίο μπορεί να γλιτώσουμε τα πολύ χειρότερα. Και παντού έχουμε ανωδική τάση. Είναι το εντυπωσιακό ότι αυτή, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έχουμε την ένταξη πάρα πολλών αγωνιστών στις τάξεις του ΕΠΑΜ. Ποτέ άλλοτε δεν έχω δει τέτοιο κύμα, να το πούμε έτσι, ένταξης. Και μάλιστα σε ένα μέτωπο όπου δεν έχει κάνει ακόμη, τα μέλη του δηλαδή, λόγω αν θέλετε και πολιτικής απειρίας, δεν είναι στα προτάγματά του το λεγόμενο πολιτικό ψιστήρι. Από την άλλη μεριά, εμείς δεν θέλουμε κιόλας να κάνουμε τέτοιο πράγμα, δεν είμαστε της λογικής του προσελκυσμού. Αν ο άλλος καταλάβει και έχει καταλάβει το καθήκον του, βεβαίως ανοιχτές είναι οι πόρτες του μετώπου, μπορεί να αγωνιστεί στα πλαίσια του. Από εκεί και πέρα είναι το πρόβλημα το να βγούμε στον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε κανένα άλλο μέσο με εξαίρεση στο διαδίκτυο για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, παρά μόνο τα πόδια μας. Οι εξορμήσεις μας στον κόσμο. Στο βαθμό που το καταλάβουμε αυτό και βγούμε προς τον κόσμο, η διαδικασία συνάντησης με το λαό θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από ό,τι είναι σήμερα. Και αυτό συμβαίνει. Με όλες τις αδυναμίες μας, βέβαια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι μας ακούν, σε παρατηρούν τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι ακούω από ανθρώπους να λένε ότι ο Καζάκης πουλάει. Λοιπόν, θέλω όμως, Δημήτρη, έτσι με το χέρι στην καρδιά, να σου μεταφέρω ένα βασικό ερώτημα που ακούω από πολλούς στις κοινές μας συζητήσεις για το μέλλον αυτής της χώρας. Λένε λοιπόν, ο Καζάκης τα λέει πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα έπρεπε όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα να έχει αναζητήσει βοήθεια και στον ξένο παράγοντα? Και αν το έχει κάνει, πού έχει απευθυνθεί? Στον ξένο παράγοντα δηλαδή? Για παράδειγμα, ακούμε το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, διαμέσου ειδικότερα των ευρωβουλευτών του, να διατείνεται ότι προσπαθεί να οργανωθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Με ναι. Συντρόφους όλων των χωρών. Ναι. Κοίταξε, το καταρχήν το ΕΠΑΜ έχει δικτύωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή οργανώσεις πυρήνες του παντού. Και μάλιστα όταν λέω παντού, θα εντυπωσιαστεί κανείς, όπως εντυπωσιάζομαι και εγώ κάθε μέρα, από πού βρίσκονται τα μέλη ή φίλοι του ΕΠΑΜ. Σε τι δηλαδή, σε ποιες περιοχές του κόσμου. Είναι εντυπωσιακό. Όπου υπάρχει Έλληνας, έστω και αν αυτός ο Έλληνας είναι περαστικός, εργαζόμενος ή ναυτικός ή οτιδήποτε, εκεί υπάρχει και πυρήνας του ΕΠΑΜ. Πυρήνας δεν εννοώ απόλυτα οργανωμένος, αλλά φίλος, μέλος κτλ. Του ΕΠΑΜ. Το δεύτερο είναι ότι κάναμε προσπάθεια και έχουμε οικοδομήσει μια σχέση με αντίστοιχα κινήματα
με το ΕΠΑΜ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, με τον Πέμπε Κρύλο και το κίνημα των Πέντε Αστέρων έχουμε επαφή πολύ πριν τώρα να καλύψουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Και έχουμε στενότατη τη σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τον τρόπο που τοποθετεί τα ζητήματα του ΕΠΑΜ, τον τρόπο οργάνωσης του ΕΠΑΜ, έχει υιοθετηθεί και από την Ιταλία. Mm-hmm. Δεν λέω ότι διδάξαμε προς Θεού, απλά με την έννοια ότι από τη στιγμή που έχει μια τριβή με ένα κίνημα, είναι λογικό να συμμερίζεσαι πολλούς τρόπους ή να διδάσκεσαι από τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα. Δεν θα πω αδελφά κινήματα, δεν υπάρχουν αδελφά κινήματα. Αυτά υπάρχουν μόνο στη θεολογία. Εδώ μιλάμε για κινήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα, έχουν ανάλογους προβληματισμούς και στόχους. Με ανάλογο τρόπο έχει οικοδομηθεί μια πολύ ισχυρή σχέση και με την Ισπανία. Με κινήματα δηλαδή που υπάρχουν εκεί, είτε στη Βασκία, είτε στην Καταλωνία, είτε στη Μαδρίτη, που πρωταγωνιστούν στις κινητοποίησεις του Ισπανικού λαού. Το ίδιο συμβαίνει με το κίνημα που, αν θέλετε, κυριαρχεί. Ηγείται στο κίνημα του λαού, στο ξέσπασμα του λαού της Πορτογαλίας. Με τέτοια κινήματα, τώρα πρόσφατα έχουμε μια πολύ στενή σχέση, οικοδομούμε μια στενή σχέση με ένα αντίστοιχο μεγάλο κίνημα που αναπτύσσεται στη Γαλλία. Που έχει τα δικά μας χαρακτηριστικά, δηλαδή με την έννοια πια ότι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, γκολικοί μαζί μαζεύονται από κοινού για να υπερασπιστούν το βασικό πατριωτικό τους καθήκον που τους το επιτάσσει, αν θέλετε, και η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση που αποτελεί την απαρχή της σύγχρονης Γαλλίας. Με ανάλογα κινήματα έχουμε επαφή και στην Αυστρία και στην Φιλανδία και αλλού. Ήταν η φιλοδοξία μας και παραμένει η φιλοδοξία μας να μαζέψουμε όλα αυτά τα κινήματα στην Αθήνα, κάτι που θα το θέλανε και αυτά. Προκειμένου να γίνει μια μεγάλη συνδιάσκεψη ευρωπαϊκών κινημάτων, να το πούμε έτσι, και θέλαμε να το δώσουμε τον προκλητικό τίτλο «Να η Ευρώπη των λαών». Γιατί αυτή η Ευρώπη που αντιπροσωπεύονται από αυτά τα κινήματα πραγματικά η Ευρώπη των λαών. Δηλαδή οι λαοί που διεκδικούν την ελευθερία τους, παλεύουν για την εθνική τους ανεξαρτησία και τη λαϊκή τους κυριαρχία. Και με αυτή την έννοια θέλαμε να τους μαζέψουμε όλους μαζί για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρία, προβληματισμό κτλ. Ίσως να το κάνουμε. Ή προσπαθούμε να το κάνουμε τώρα μπροστά στο συνέδριο του ΕΠΑΜ. Ο λόγος που θέλουμε που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε μέχρι στιγμής είναι ο προφανής. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα. Δηλαδή είμαστε ένα πληβιακό κίνημα και σε συνθήκες τρομακτικής ύφεσης και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Πώς είναι δυνατόν να μην μας πλήττει και εμάς αυτό το πράγμα. Ανεξάρτητα από τα πόσα μέλη είμαστε και πραγματικά πολλαπλασιάζονται κατά εκατοντάδες κάθε εβδομάδα που περνάμε, ωστόσο μιλάμε για κόσμο ο οποίος ζει στην καρδιά αυτής της ύφεσης. Οπότε όταν είσαι σαν κίνημα, ζεις από το υστέρημά σου ή επιχειρείς να πολιτευτείς με βάση το υστέρημα αυτού του κόσμου, είναι λογικό να μην υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα. Την ίδια ώρα που έχεις τα πολιτικά κόμματα του κοινοβουλίου να χαλάνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μην πω εκατομμύρια, εμείς πεθαίνουμε για 1.000 ή 2.000 ευρώ. Κυριολεκτικά πεθαίνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η τιμή μας. Αυτό είναι που θα το γράψει η ιστορία μας. Το τι έχουμε κατορθώσει δηλαδή με το πενιχρό εισόδημα και στήριξη που έχει αυτή τη στιγμή που παίρνουμε από τον ίδιο το λαό. Αλλά θα το λύσουμε και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μας σταμάτησε ποτέ. Το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, το ότι έχουμε αυτή την πρωτοτυπία, δηλαδή σαν κίνημα στην Ελλάδα έχουμε μια εξαιρετική πρωτοτυπία ως προς τον τρόπο που έχουμε τοποθετήσει το θέμα, δηλαδή τις εναλλακτικές προτάσεις που έχουμε προτείνει στην ελληνική κοινωνία, το βάθος στο οποίο τις έχουμε αναλύσει και όλα τα υπόλοιπα μας αναγνώρισε ακόμη και ο αντίπαλος για αυτό το πράγμα. Και δεν εννοώ βέβαια τους γλύφτες, τους νηστοσημωρίτες της εγχώριας αγοράς. Εννοώ το γεγονός ότι στις 11 του Απριλίου έχω κληθεί σαν Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ να μιλήσω στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Cass Business School, που είναι μία από τις πιο γνωστές, ίσως η πιο γνωστή οικονομική σχολή παγκόσμια, που είναι ακριβώς με αυτό το θέμα, σαν Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, δηλαδή να εξηγήσω ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που προτείνει, γιατί έχουμε καταλήξει εδώ που έχουμε καταλήξει και ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που προτείνει το ΕΠΑΜ. Δεν ξέρω να έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Βεβαίως αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε Έλληνες επαμήτες εκεί, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που οφείλουν να κάνουν οι αγωνιστές
σαν και αυτούς ή σαν και εμάς. Αλλά δεν γνωρίζω να έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Μια τέτοια σχολή να σε καλεί σαν με την πολιτική σου ιδιότητα να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Εκτιμούν για τους δικούς τους λόγους ότι υπάρχει μια συγκροτημένη αντίληψη που στον βαθμό που επικρατήσει στον λαό αποτελεί τη μόνη εναλλακτική απέναντι σε οτιδήποτε άλλο έχει διατυπωθεί ή λέγεται στο σημερινό πολιτικό σκηνικό. Και εγώ πιστεύω ότι με αυτό το σκεπτικό μας καλούν. Μας καλούν για να μας περιεργαστούν. Η αλήθεια, Δημήτρη Καζάκη, είναι ότι η κύρια βάση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου αποτελείται από πρώην κομμουνιστές. Όπως δηλαδή ακριβώς και εσύ. Ναι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τα ξέρω γιατί ξέρω στατιστικά, να σου το πω. Στατιστικά, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΕΠΑΜ είναι άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ ξανά οργανωμένη πολιτική σχέση. Οργανωμένη σχέση με την πολιτική. Καμία. Τα τρία τέταρτα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν ενταχθεί είναι πρώην ψηφοφόροι, ενίοτε ψηφοφόροι, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ. Λίγοι είμαστε της κομμουνιστικής αριστεράς. Δηλαδή, στην πολιτική γραμματεία, για παράδειγμα, 4 από τους 15 προερχόμαστε από την κομμουνιστική αριστερά. Είμαστε οργανωμένοι, να το πούμε έτσι, στην κομμουνιστική αριστερά. Υπάρχουν, επίσης, στο όργανο υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Και οι υπόλοιποι είναι νεοδημοκράτες και παλιό ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πρώην, μιλάμε προερχόμενοι δηλαδή από αυτό το χώρο. Αυτό το μείγμα έχει το ΕΠΑΜ. Και είναι φυσιολογικό, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου δεν προέρχεται από την κομμουνιστική αριστερά. Ούτε καν από την αριστερά. Και αν εμείς, ας πούμε, θέταμε τέτοιο ζήτημα ή προσπαθούσαμε να μην αυτό αντιστοιχηθεί στα όργανά μας, στη συγκρότηση, στη σύνθεση του ΕΠΑΜ, τότε θα χάναμε ένα σοβαρό πλεονέκτημα. Σήμερα το ΕΠΑΜ είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να συνδέει ή, αν θέλεις, συμφιλιώνει στην πράξη, στο κοινό μετερίζει, στο κοινό χαράκωμα, τόσους διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά από τη σκοπή του λαού. Και με την έννοια ότι τα προτάγματα του ΕΠΑΜ δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, είναι λαϊκά προτάγματα. Προτάγματα δηλαδή που βγαίνουν από τη ζωή του ίδιου του λαού, από τα συμφέροντά του. Και έτσι μπορεί να τα καταλάβει οποιοδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα το προσδιορίζεται. Αν προσδιορίζεται δεξιός ή αριστερός. Γι' αυτό και μπορεί να τα αγκαλιάσει με άνεση. Και γι' αυτό εμείς παλεύουμε και δίνουμε τη μάχη, ώστε να μην τους δοθεί κανένα πρόσημο ιδεολογικό, αριστερό, δεξιό ή οτιδήποτε. Και θα τη δώσουμε τη μάχη, τη δώσαμε και μέσα στις γραμμές μας. Τη δίνουμε και εκτός γραμμές μας, οποιοδήποτε εκείνο τυχοδιώχτη που προσπαθεί να ταυτίσει τα προτάγματα για τα οποία που υπερασπίζει το ΕΠΑΜ, που πρώτο το ΕΠΑΜ τα έχει αναδείξει, ως δίθεν αριστερά προτάγματα. Όχι, είναι βαθύτατα λαϊκά προτάγματα. Και στην ιστορία αυτού του τόπου, ο ίδιος ο λαός τα έχει αναδείξει. Αυθόρμητα πολλές φορές. Σε άλλες εποχές βεβαίως. Αλλά τέτοιο είναι το ΕΠΑΜ, πραγματικά.